Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Στη Μαγνησία έφτασε λίγο μετά τις 9:20 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη του κόμματος και φορείς. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την κτηνοτροφική μονάδα του Ανδρέα Τσαγκάρη, γνωστή από το brand Greek Family Farm, που εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη Γερμανία. Στο Μαγνησίας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε στην πρώτη κτηνοτροφική μονάδα περίπου στις 10 το πρωί. Η υποδοχή ήταν θερμή από πλευράς του ιδιοκτήτη της πρώτη κτηνοτροφικής μονάδας στον Πρωθυπουργό και όλους τους συνεργάτες του και το προσωπικό της μονάδος. Ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής της Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων τοπικών βουλευτών αλλά και υπουργών της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει από πλευράς της κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας αλλά και του πρωτογενούς τομέα στη χώρα. Καλή Ουάσιγκτον, αλλά καλύτερη η Μαγνησία. Χαίρομαι διπλά κάθε φορά που επισκέπτομαι την Μαγνησία, διότι θυμάμαι πολύ καλά τον έναν χρόνο, τον οποίο πέρασα λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στην 111 πτέρυγα μάχης, όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία. Επομένως, κάθε επίσκεψη στα όμορφα μέρη σας φέρνει στη μνήμη μου πολύ όμορφες, πολύ δυνατές αναμνήσεις. Όμως σήμερα είναι πράγματι μία ξεχωριστή μέρα, όχι μόνο γιατί εγκαινιάζουμε τις νέες εγκαταστάσεις μιας πολύ δυναμικής μονάδας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι μοιραζόμαστε μία προσπάθεια που, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, υπηρετεί όλα όσα χρειάζεται σήμερα ο τόπος. Σύγχρονη και καθητοποιημένη πρωτογενή παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές, προστασία του εμβληματικού μας προϊόντος της φέτας, προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Ανδρέα, σε σένα, τους συνεργάτες σου και τους 150 εργαζόμενους αυτού του θαυμάσια χρονάτες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι καταφέρατε μέσα σε μία δεκαετία να δεκαπλασιάσετε τον κύκλο εργασιών σας και να εφαρμόσετε στην πράξη αυτό το οποίο ακούμε συχνά να λέγεται στα λόγια ως μια κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής, from farm to fork, από το χωράφι στο τραπέζι του καταναλωτή, σύμφωνα με τις επιταγές της κοινής αγροτικής πολιτικής, το κάνετε πράξη εδώ πέρα στην Greek Family Farm. Και είναι, νομίζω, ένα παράδειγμα του πώς μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση μετατρέπεται σε εθνική. Διότι εδώ πέρα συνυπάρχει ο πρωτογενής με τον δευτερογενή τομέα, 130 ιδιόκτητα στρέμματα, εκτρέφεται 2.500 ζώα, τα φιλοξενείται σε πρώτου κουτάλους με αυστηρή εκτίμηση όλων των κτηνιατρικών πρωτοκόλων και με ιδιαίτερη έμφαση, και αυτό θέλω να το τονίσω, σε ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Τροφοδοτείτε ένα κτηνοτομείο το οποίο διαχειρίζεται 17.000 τόνους γάλακτος τον χρόνο και συνεργάζεστε με 900 ακόμα παραγωγούς από ολόκληρη τη χώρα, τους οποίους θέλω να καλωσορίσω στη σημερινή μας επίδοση. Και θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Υπουργός και να θυμηθώ μία συνάντηση που είχα πριν γίνει ο Πρωθυπουργός στην Σαμαρίνα με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους μας, όταν σας είχα τότε δεσμευτεί ότι θα καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα των παράνομων ελληνοποιήσεων γάλακτος για να μπορέσετε να πάρετε τις τιμές που σας αξίζουν. Ότι παραλάβαμε τιμές λίγο κάτω από τα 80 λεπτά και σήμερα έχουν φτάσει στο 1 ευρώ
και 30 λεπτά. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μόνο η επένδυση στην ποιότητα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μπορεί να φέρει στη χώρα μας την προστιθέμενη αξία η οποία αναλογεί στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Είχε δίκιο ο Υπουργός όταν είπε ότι αυτή η προσπάθεια θα μας φέρει σε σύγκρουση, ενδεχομένως και με κάποια κατεστημένα συμφέροντα. Ασύνομος. Έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν πρόκειται να προστατεύσουμε το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα, εάν η φέτα δεν είναι φέτα. Γιατί μόνο αν η φέτα είναι φέτα, θα πάρει τις τιμές που η φέτα αξίζει. Επομένως, σε αυτή την προσπάθεια, σας χρειαζόμαστε όλες και όλους συμμέτοχους. Η επένδυση αυτή είναι απόδειξη ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία το κράτος διαθέτει πραγματικά μπορούν να πιάσουν τόπο. Διότι εδώ πέρα, αγαπητέ Ανδρέα, αξιοποιήσατε όλα τα εργαλεία τα οποία ο Έλληνας νομοθέτης έθεσε στην διάθεσή σας. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τον αναπτυξιακό νόμο, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας. Και θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα κάνατε με ιδιαίτερη μέρημνα για την περιβαλλοντική φροντίδα. Μετατρέπετε όλα τα υποπροϊόντα σε βιοαέριο, σε λίπασμα και τους αλγούς της εταιρείας. Και φυσικά παράγεται ταυτόχρονα και καθαρή ενέργεια από μια σημαντική επένδυση που έχετε κάνει σε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό δυναμικότητας ενός μεγαβάτου. Και αυτό ακριβώς. Η ιδιαίτερη μνήμα στις ενισχύσεις που έχει λάβει η περιοχή της Θεσσαλίας έγινε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και στη στήριξη της κυβέρνησης. Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τα συναισθήματα των συμπατριωτών. Να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ, διότι πρώτη φορά πρωθυπουργός στην Αμερική έσπασε στα δευτερεότυπα. Πρώτη φορά έδωσε νόημα μιας επίσκεψης. Πρώτη φορά φέρνει αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Όχι μόνο για το τώρα, αλλά και για το αύριο. Πήγατε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Νιώθουμε περήφανοι. Σεβασμιότατε, Άγιο Πατέρα, πάνω από το Άγιο Όρος του Μονόπετρα, που είναι παράδοση των Τρικαλινών, αγαπητοί υπουργοί, βουλευτές, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, παραγωγοί, επιχειρηματίες, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για ένα πράγμα. Για πλευρά. Όχι. Γιατί ένα γραμμάριο πράξης ισοδυναμεί με 100 τόνους θεωρία που ακούμε και ακούγαμε. Στις δύσκολες στιγμές ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ, όχι μόνο σήμερα που είναι καλή στιγμή. Ήταν εδώ και ήταν πολλές φορές. Ήταν εδώ στον Ιαννό, στο Διομήδη και ήταν εδώ όχι με λόγια. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά ζήσαμε στιγμές πολύ δύσκολες. Ήταν εδώ και στάθηκε με σεβασμό και ενδιαφέρον σε όλα τα προβλήματα. Ήταν εδώ και μετά με δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ήταν εδώ για να επιδιορθώσει τα έργα τα οποία καταστραφήκαν. Και ήταν εδώ να καλύψει και μελλοντικά έργα προστασίας της περιοχής. Ήταν εδώ και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στη Μαγνησία μόνο πήραν 300 εκατομμύρια ενίσχυση. Πότε στο παρελθόν. Πότε άλλοτε στο παρελθόν. Εδώ στον Αλμυρό 30 εκατομμύρια πήρανε για να αποκαταστήσουμε τις ζημίες. Δεν μιλάω για άλλα έργα τα οποία γίνονται και ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλία. Και ο ιδιοκτήτης της μονάδας ευχαρίστησε θερμά τον Πρωθυπουργό για την παρουσία του και τόνισε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε σε κάθε περίπτωση να ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα και προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά και οφείλω εδώ να σας φιλοξενώ στην επιχείρηση που ιδρύσαμε πριν από 21 χρόνια με το μεγάλο σήμερα πόντα τον αγαπημένο μου φίλο Γιώργο Αλέγα. Ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Γιώργο ένα νεανικό όραμα, πρωτότυπο για την εποχή του και ίσως πρωτότυπο και καινοτόμο ακόμα και σήμερα, δημιουργώντας την πρώτη καθετοποιημένη επιχείρηση παραγωγής φέτας ΠΟΠ.
με 3.000 και πλέον πρόβατα και ένα τυροκομείο παραδοσιακής ελληνικής φέτας. Είναι αλήθεια ότι δουλέψαμε σκληρά, με γνώμονα την ποιότητα. Εξελιχθήκαμε μέσα από τη δουλειά μας, όχι πάντα εύκολα, και αντιληφθήκαμε γρήγορα τη σπουδαιότητα της πρώτης σύγκρισης του Γάλλου. Στη συνέχεια τελέστηκαν τα εγγένεια της πρότυπης κοινοτροφικής μονάδας στην περιοχή του Αλμυρού, παρουσία και του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Δημητριάδος, κυρίου Ιγνατίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τα εγγένεια της κτηνοτροφικής μονάδας στον Πλάτανο Αλμυρού, μετέβει στο Βελεστίνο και ειδικότερα στο Θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη συνέχεια του προγράμματός του, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία της λίμνης Κάρλα και τον ρόλο της στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Δεύτερο σταθμό στην περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή της Μαγνησίας, στο Θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο. Ο Πρωθυπουργός ξεναγγείλθηκε από πλευράς του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Νασίκα και συνεργατών του στο Θερμοκήπιο, ενώ το παρόν έδωσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θέλουμε όλο τον χρόνο να κρατάμε σταθερές συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή ή η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολούθησε η άφηξή του στο Μουσείο Λιμνέου Πολιτισμού Κάρλα στα Κανάλια. Λίγο πριν εισέλθει στο μουσείο, ο Πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Λυκείου Καναλίων. Εννοείται, έρχομαι και σε εσάς. Δεν είναι καλύτερα να το πάει. Αυτό είπα. Στη συνέχεια ξαναγήθηκε στο χώρο του Μουσείου Λιμνέου Πολιτισμού Κάρλας. Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο του Βόλου, όπου είχε ευρεία συσκέψη με τους δημάρχους της Μαγνησίας και προχώρησε σε πλήρη καταγραφή των προβλημάτων των Δήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις προοπτικές της Μαγνησίας και άκουσε προβλήματα από τους αιρετούς. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι συνεργάζεται με όλους τους δημάρχους, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Στα πλαίσια της επίσκεψής του στη Μαγνησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο του Βόλου και συζήτησε με τους δημάρχους των Δήμων της Μαγνησίας, αλλά και με περιφερειακούς συμβούλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στα φλέγοντα ζητήματα της Μαγνησίας, όπως το δικαστικό μέγαρο, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του νοσοκομείου του Βόλου, αλλά και τις μεθόδους της τουριστικής ανάπτυξης τόσο της Χερσαίας όσο και της νησιωτικής Μαγνησίας. Από εσάς ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεση της αυτοδιοίκησης παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόκολλα κατά το μέλλον του ελληνικού κράτους και των τελευταίων δεκαετιών. Όταν ζήτησα συνολικά από τους εργαζόμενους να υπολογίσουν την αξία του νερού που γίνεται στην Μαγνησία, διαπιστώσαμε ότι ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές άμεσα την αλλαγή. Μπορώ να βλέπω επιμέρου τον ίδιο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα, ξεκινώντας από το πρόγραμμα Κρήτη, το οποίο είναι ένα εμβληματικό δώρο από το οποίο όλοι σας θα ωφεληθείτε και θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε χρόνιες παθογένειες, όπως παραδοσιακά τα ζητήματα της πρωινής ζωοδοκίας, της αγροτικής ζωοδοκίας, ορεινής ζωοδοκίας, ζητήματα για τα οποία δεν είχαν καμιακή χώρη εδώ και δεκαετίες. Και τώρα αντιμετωπίζουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας έρχονται από το παρελθόν. Είχα την ευκαιρία εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συμπολίτες μας. Θέλω να σας πω ότι είναι πάντα στην προηγούμενη γραμμή ανάδειξης και δυνατότητας όπως και την τάση δεν άρχονται πραγματικοί των υπουργών οι οποίοι είναι παρόντες, όπως αυτοί να τοποθετούν στη δικαιοσύνη ή στην υγεία. Όταν βλέπω συνολικά τις προοπτικές της Μαγνησίας, νομίζω είχε δίκιο, νομίζω εσύ το είπες, δεν είναι πολλές οι περιοχές της χώρας οι οποίες να μπορούν να συνδυάζουν τα σημαντικά προβλήματα μιας περιφερειακής ενότητας, η οποία να συνδυάζει θάλασσα, βουνό, ανταγωνιστικό προσωπικό τομέα, νησιά, υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια. Όλες οι προοπτικές λοιπόν
για να μπορέσει η Μαγνησία να είναι πρωταγωνίστρια στην ανάπτυξη. Νομίζω ότι βρίσκονται εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο που τον πρέσβαλο δεσμούς, ειδικά μας ειδικά, να ξεκλειδώσουμε αυτή την ανάπτυξη και την ανάπτυξη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο περιφέρεια, σε επίπεδο αφενός να αντιμετωπίσουν εκκρεμότητες ή δυσέρχοντα από αυτό, αφενός να προδιαγράψουν και ένα πλαίσιο και παρεμβάσουν και να επιδοτήσουν τις τοπικές κοινωνίες. Μιλήσαμε για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προκήρυξη των υδάτινων χώρων, για την προστασία των νομισμών μας, για την εμπεριόπτωση των συμφωνικών. Γνωρίζεται πολύ καλά ότι οι Θεσσαλίες γενικά επήγει τις ανάλογες από τις φυσικές καταστροφές. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση του Ιαννίου ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της κοινωνικής λειτουργίας και μας επέτρεψε και μέσα από τη δημιουργία ενός μιας ειδικής θέσης υπουργού να μπορέσουμε πια να τυποποιήσουμε σε κείμενα που αφορούν την κρατική αλλογή και την γρήγορη παρέμβαση από φυσικές καταστροφές. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλία αναγνωρίζεται από τον πολιτισμό. Τρεις ενότητες ζητημάτων, τα μεγάλα ζητήματα της πόλης του Βόλου με τα οποία μίλησε ο Δήμαρχος, κάποια από αυτά όμως το δικαστικό μέγαρο των ερμόνων των δεκαετιών βρίσκονται στη φάση της δρομολόγησης. Το νοσοκομείο του Τόμπου έχω πλήρη εικόνα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Έχω όμως εικόνα και άλλο γεγονός ότι ενισχύθηκε με προσωπικό τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τρέχει από το ΑΣΕΠΟ ο διαγωνισμός με τις μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της υγείας. Φιλοδοξώ να έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, δίνοντας πάντα μια προτεραιότητα σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη μάχη τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Από εκεί και πέρα έχω συγκρατήσει δήμαρχε δύο ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι στο σχέδιο του προσωπικού γραφείου, η ανάπτυξη του Μαλιού. Απολύτως κρίσιμο ζήτημα, αλλά θα πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα που αφορούν στη μεσαία ζώνη. Θα μιλήσω με τους στρατιωτικούς υπουργούς και το ζήτημα της παράταξης του περιφερειακού δρόμου θα έχω άλλο σε μια επικοινωνία περιφέρεια. Εκεί ήδη τρέξει και μέχρι θα μιλήσω με τους δύο οικονομών για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ένα πιο σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του σημαντικού έργου και αυτή είναι η εκκρεμότητα η οποία θα κερδίσει. Ως προς τους λύκους, οι οποίοι στηρίζονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ γόνιμης περιοδίας την οποία έκανα στους δύο δήμους. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στην εμπορική αγορά του Βόλου για να ακούσει τις ανησυχίες των επιχειρηματιών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Τραγική είναι η επόμενη είδηση από την Ελασσόνα. Ένα γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός μωρού μόλις 10 μηνών. Το γιόταχη που κινούνταν στο δρόμο Ελασσόνα-Κεφαλόβρισο βγήκε εκτός δρόμου για άγνωστη αιτία με αποτέλεσμα το θάνατο του μωρού. Το γιόταχη το οδηγούσε η μητέρα του παιδιού, ενώ τραγική ηρωνία είναι πως αύριο θα γινόταν ο γάμος του ζευγαριού και η βάφτιση του μόλις 10 μηνών παιδιού τους. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ελασσόνας στο άκουσμα της είδης του θανάτου του μικρού βρέφους 10 μηνών που το απόγευμα της Πέμπτης έχασε τόσο απροσδόκια τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο επαρχιακό δρόμο Ελασσόνας Κεφαλόβου στο ύψος της Λίμνης. Το αυτοκίνητο οδηγούσε 37χρονη μητέρα του άτυχου παιδιού, ενώ το μωρό βρισκόταν σε ειδικό καθισματάκι για παιδιά, αλλά τοποθετημένο στη θέση του συνοδηγού. Η μητέρα έχασε ξαφνικά τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρακείμενο δέντρο. Ο πατέρας δεν ήταν εντός του αυτοκινήτου και ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το τραγικό συμβάν. Στις 7:50 και 51 για την ακρίβεια, κληθήκαμε για ένα τροχαίο για μια εκτροπή ενός γιόταχη στο ύψος του Κεφαλόβρισου στην Ελασσόνα. Και όντως μετέβη σταθμός και παρελήφθησαν η μητέρα και ένα μωρό γύρω στα 10 μηνών. Πήγαν στο κέντρο υγείας, μετέβη και άλλο σταθμός και η μονάδα, γιατί όπως μας ανέφεραν οι συνάδελφοι, το παιδί όντως δεν είχε αισθήσεις. Είχαν ξεκινήσει την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση, την κάρπα δηλαδή. Μετέβη και άλλο σταθμός, η μονάδα με γιατρό από τη Λάρισα, αλλά δυστυχώς για το μικρό παιδί, το μωρό δηλαδή, τα πράγματα δεν ήταν
καλά, διότι από ό,τι μετά από λίγη ώρα μας ανέφερε ο γιατρός της μονάδας, κατέληξε μέσα στο κέντρο υγείας. Η μητέρα έφερνε κάποια θλαστικά, αλλά επί της ουσίας δεν είχε χτυπήματα και σχεδόν ήταν χωρίς προβλήματα, όταν συνήθως βγαίνει ένας άνθρωπος έτσι μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει φύγει από την πορεία του. Δυστυχώς είναι δράματα τα οποία χρειάζεται προσοχή, ειδικότερα από τους γονείς. Πολλές φορές θα πρέπει να δίνουμε σημασία στο δρόμο και σε τίποτε άλλο, ούτε σε κινητά, ούτε μας φώναξε κάποιος γνωστός, ούτε αν έκλαψε το παιδί πίσω στο καθισματάκι, και πάντα, όπως είπαμε, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια των επιβατών, των συνεπιβατών στα αυτοκίνητα, για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αυτό το Σάββατο ετοιμάζονταν για το γάμο του και ταυτόχρονα τη βάφτιση του μικρού παιδιού τους. Αντί για χαρά, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, ολόκληρη η κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος. Φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι του χωριού θέλησαν με ένα λουλούδι να αποχαιρετήσουν το μικρό Αγγελούδη στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έφυγε με το μωρό από το σπίτι για να πάει στο πατρικό της, όπου την περίμεναν φίλοι και συγγενείς για να της ευχηθούν, αλλά και να κάνει τις τελευταίες ετοιμασίες για το γάμο της. Και τα βαφτίσια του μωρού ήταν ευτυχισμένη με τον μπέμπι της και τον άντρα της. Την αυριανή ημέρα την περίμενε με λαχτάρα, αλλά δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται έρευνα την τροχιά Ελασσόνας. Ο Παναγιώτης Καλέσης, ο άντρας που εδώ και 50 ημέρες αγνοούνταν από την περιοχή της Πιερίας, εξαντλημένος και πολύ αδυνατισμένος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κατερίνης σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο 41χρονος που όλες αυτές τις ημέρες περιπλανιόταν στο βουνό του Ολύμπου, εμφανίστηκε μόνος του στο λιμεναρχείο του Πλαταμόνα. Εξαντλημένος και πολύ αδυνατισμένος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κατερίνης σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο Παναγιώτης Καλέης, που εδώ και 50 ημέρες, σύμφωνα με τη δήλωση εξαφάνισης που είχε καταθέσει οι συγγενείς του, αγνοούνταν από την περιοχή της Πιερίας. Ο 41χρονος εμφανίστηκε μόνος στο λιμεναρχείο του Πλαταμόνα, ενώ, όπως αναφέρει ο κολλητός του, φίλος, όλες αυτές τις ημέρες περιπλανιόταν στο βουνό του Ολύμπου, που όσο και αν έψαχναν εθελοντές και όσοι συμμετείχαν στις προσπάθειες ανέβρισης του, δεν είχαν εντοπίσει το παραμικρό. Μίλησα χθες με τον αδελφό του και ξέρω πως αυτή την ώρα ο Παναγιώτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κατερίνης εξαντλημένος σε κακή κατάσταση. Το μόνο που εύχομαι και θέλω είναι να καλά ο φίλος μου. Όπως έμαθα, είχε χάσει πάρα πολλά κιλά και δεν το κάνω τα πόδια του. Μιλάμε για ένα παλικάρι θήριο, ψηλό και γεροδεμένο, και έχει μείνει μισός. Σε ένα μήνα μάλιστα θα γίνει και πατέρας στο πρώτο του παιδί. Όπως εξηγεί ο κολλητός του, εδώ και 20 χρόνια φίλος του Παναγιώτη από τη Λάρισα, όλοι είχα χάσει τις ελπίδες μου, με αποτέλεσμα να κάνω τις πιο άσχημες σκέψεις. Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας πλέον, νομίζαμε πως είχε πεθάνει. Όμως έμαθα, όλες αυτές τις ημέρες παλαιπενιόταν πάνω στον Όλυμπο. Είχαμε πάει και εκεί να τον ψάξουμε, αλλά το βουνό αυτό είναι ατελείωτο. Κρυβόταν σε σημείο που δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Φοβόμασταν μήπως έκανε κακό στον εαυτό του, από την άλλη λέγαμε μήπως είχε πάει στο Άγιο Όρος, αλλά και εκεί να ήταν θα μας είχαν ενημερώσει. Μπορεί ακόμα ο 41χρονος Παναγιώτης Καλέσης να μην είναι σε θέση να αποκαλύψει στους οικείους του λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο φίλος του, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και τόσο καλά ψυχολογικά, αλλά κανένας δεν περίμενε πως θα έφτανε στο σημείο να εξαφανιστεί. Όλα συνέβησαν το πρωί της 5ης 31 Μαρτίου, όταν ο Παναγιώτης είχε μεταβεί με τη μητέρα του στον Πλαταμόνα Πιερίας για να πάρουν κάποια έπιπλα με σκοπό να τα μεταφέρουν στη Λάρισα. Κάποια στιγμή έφυγε για να πάει σε περίπτωση της περιοχής και έκτοτε δεν επέστρεψε. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες μουσουργούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Γαλλίας με κορονοϊό. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1943 στην Αγριά του Βόλου. Ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των 4 ετών, ενώ έδωσε την πρώτη του δημόσια παράσταση στην ηλικία των 6, χωρίς να έχει καμία μουσική εκπαίδευση. Ήταν βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης, είχε επενδύσει μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών και είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του τεράστιου Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Βαγγέλης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, πέθανε σε νοσοκομείο της Γαλλίας, όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό. Την είδηση επιβεβαίωσε και το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της 3ης 17 Μαΐου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. We'll be right back.
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Αγριά Μαγνησία στις 29 Μαρτίου του 1943. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το όνομα Βαγγέλης. Ήταν Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, τζαζ αλλά και της ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η Δρόμη της Φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών. Ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των 4 ετών, ενώ έδωσε την πρώτη δημόσια παράσταση σε ηλικία μόλις 6 ετών, χωρίς να έχει καμία μουσική εκπαίδευση. Ήταν αυτοδίδακτος παρά τις πιέσεις των γονιών του, αλλά και τον δασκάλο του που τον προέτρεπα να κάνει μαθήματα μουσικής. Ωστόσο, σπούδασε κλασική μουσική, ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Όπως τόνισε ανιψιά του δημοσιογράφου Σαλήμ Παπαθανασίου, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου νοσηλευόταν αρκετούς μήνες στην Αττική με κορονοϊό και από τον κορονοϊό έφυγε δυστυχώς. Όπως είπε για το θείο της, είναι μια απώλεια για όλο τον κόσμο. Τα γνώρισε όλα στη ζωή του. Τιμήθηκε όσο κανείς όλο τον πλανήτη. Παρέμενε σεμνός και απέφευγε τη δημοσιότητα γιατί δεν την είχε ανάγκη. Ωστόσο, εκφράζοντας το μεγάλο παράπονο που είχε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από τη γενέτειρά του, η ανιψιά του είπε πως ο Βόλος δεν τον τίμησε όπως και όταν έπρεπε. Το 2007, στο τελευταίο ταξίδι του στο Βόλο, που είχε έρθει με κορυφαίους επιστήμονες της NASA, του είχαν αρνηθεί να πάει μια βόλτα με την Αργό. Και από τότε πείσμωσε και δεν ήρθε ξανά στο Βόλο. Στον Τύρναβο τώρα, εκταφές το συντομότερο δυνατόν ζητά από τους συγγενείς των θανόντων ο Δήμος, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη καινών θέσεων στο κημητήριό του. Ο Δήμος Τυρνάβου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να βρεθεί λύση σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορά ολόκληρο το Δήμο. Έκλεισε προς πολίτες με σκοπό να αποφευχθεί έφραγμα. Στο θέμα του κημητηρίου απευθύνει ο Δήμος Τυρνάβου, καθώς σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα με τον διαρκώς μειούμενο αριθμό των κενών σημείων. Σε μια πόλη μεταξύ 12.000 και 15.000 κατοίκων, ο αριθμός 7-8 θανάτων την εβδομάδα είναι μεγάλος σε συνάρτηση με τις 1.200 περίπου θέσεις του κημητηρίου. Ο Δήμος Τυρνάβου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλεί τους συντημότες τους που έχουν συγγενείς θανόντες και ενταφιασμένους του κημητήριου του Δήμου Τυρνάβου και έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο που έχουν ενταφιαστεί και ο οποίος προβλέπεται από τις διαδικασίες, να προχωρήσουν στην εκταφή των συγκεκριμένων για να μπορέσουν να αδειάσουν οι θέσεις που υπάρχουν μέσα στο νεκροταφείο. Το νεκροταφείο Τυρνάβου είναι ένα παλιό νεκροταφείο, πραγματικά έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή και καλούν τους δημότες μας, οι οποίοι μπορούν και θέλουν να προχωρήσουν στις εκταφές των συγγενών τους. Βέβαια, τους δίνουμε και την εναλλακτική και την δυνατότητα πλέον με την κατασκευή νέων νοσηλευτικών, τις οποίες κάναμε στο Δήμο Τυρνάβου, αφού εκταφιάσουν τους συγγενείς τους, να μπορούν να τους βάλουν μέσα στις οστεοθήκες τις οποίες έχει φτιάξει ο Δήμος Τυρνάβου. Είναι μια προσωρινή λύση, η οποία δίνουμε αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να έχουμε χώρο μέσα στο νεκροταφείο, και η οποία δεν είναι οριστική. Η οριστική θα δοθεί με την κατασκευή του νέου νεκροταφείου. Ήδη μέσα στο Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο του Δήμου Τυρνάβου υπάρχει θέση για νέο νεκροταφείο. Το επόμενο χρονικό διάστημα προχωρούμε στη σύνταξη των μελετών γεωλογικές και περιβαλλοντικές, οι οποίες χρειάζονται για το νέο νεκροταφείο. Και αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα ψάξουμε να βρούμε χρηματοδότηση για να κατασκευάσουμε νέο κημητήριο στην πόλη του Τυρνάβου, για να δοθεί μια οριστική λύση στο θέμα. Από την πλευρά του Δήμαρχος τόνισε πως ήδη ετοιμάζεται μια ανάθεση για μελέτη περί αδειοδότησης για νέο κημητήριο στο νέο Γενικό Πολυδομικό Σχεδιασμό της περιοχής. Σε συγκέντρωση συμπαράστασης προχώρησε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας έξω από τα δικαστήρια, την ώρα που στην αίθουσα δικάζονταν μέλη του Εργατικού Κέντρου για τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει ενάντια στους πληστηριασμούς. Συγκέντρωση παράσταση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας από μέλη του Εργατικού Κέντρου, καθώς σήμερα ξεκίνησε και η δίκη για 7 συνδικαλιστές από το 2018, οι οποίοι οργάνωναν διαμαρτυρία μπροστά από την πύλη των δικαστηρίων της πόλης για να σταματήσει η διενέργεια πληστηριασμών που αφορούσαν διάφορους συμπολίτες μας. Κατηγορούνταν 7 άτομα. Ο ένας συνάδελφος στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από το 2018 μέχρι σήμερα, απεβίωσε. Άρα, επομένως, σήμερα είναι κατηγορούμενοι πρακτικά 6 άνθρωποι. Τώρα, πέρα από το αν είναι λίγοι ή πολλοί ή πέρα από τον αριθμό, το ουσιαστικό είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι κατηγορούνται για το γεγονός ότι προτεστάτησαν να οργανωθούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας απέναντι στο πογκρόμ που ξεκίνησε και η προηγούμενη κυβέρνηση με τους πληστηριασμούς.
και συνεχίζεται και σήμερα. Αυτό νομίζουμε είναι το νόημα, το ότι στο μεσοδιάστημα δεν έχει προκύψει μια διαδικασία όπου θα έπρεπε αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν απαλλαγεί από αυτού του είδους κατηγορίες, θα έχουν κηρυχθεί ήδη αθώοι, να μην γίνει καν το δικαστήριο δηλαδή, που σημαίνει ότι επιχειρεί η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα σε τέτοιου είδους εξελίξεις και σε καιρούς που πραγματικά ο κόσμος βυθίζεται στη φτώχεια και στην ανέχεια, να σκύψει το κεφάλι και να τα αποδεχτεί όλα αυτά σαν μοιραία. Πολύ περισσότερο δηλαδή που πλέον έτσι και δια νόμου δεν θα έχει κυριολεκτικά ούτε που την κεφαλή κλείνει που συνηθίζουμε να λέμε. Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να αθωωθούν εδώ και τώρα οι συναδελφοί τους και να σταματήσει αυτό το πογκρόμ πληστηριασμών που οδηγεί χιλιάδες συμπολίτες μας στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώθηκε στο Επιμελητήριο Λάρισας για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επενδύσεις με στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας. Να δούμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση που ακολουθεί. Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ήταν το θέμα της επιτυχημένης ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λάρισας. Σήμερα η επιχειρηματικότητα γνωρίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι αντιμέτωπη με ένα ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα τοπικά ή εθνικά δεδομένα, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων είναι σε ύψη που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Άρα οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να βρουν κάποιες λύσεις. Λύσεις υπάρχουν όσον αφορά το τεχνικό σχέλος. Εννοείται βέβαια ότι χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να μπορέσουν αυτές να υλοποιηθούν. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης. Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο αναπτυξιακός νόμος, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αντιληφθούν οι κατάλληλοι πόροι, ώστε να ληφθούν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντέξουν, να μπορούν να είναι βιώσιμες για το σήμερα και για το αύριο. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Ναδόπουλο και στους συναδέλφους μου εδώ πέρα, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και να τους χαρακτηρίσω και ήρωες. Ήρωες γιατί περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010, μια χρηματοπιστωτική κρίση. Φτάσαμε στην κρίση του κορονοϊού, την ενεργειακή κρίση σήμερα και είμαστε και στη δίνη ενός πολέμου. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και αντέξαμε. Με τις επενδύσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, με την εξωστρέφεια που έχουμε αναπτύξει και σίγουρα με το προσωπικό που οι περισσότερες εταιρείες από εμάς διαθέτουμε. Επομένως, από εμένα και θεωρώ από τους περισσότερους που βρισκόμαστε εδώ ως επιχειρηματίες, αξίζουν όλες αυτές μια πραγματικά συγχαρητήρια. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, υπάρχουν λύσεις για επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές της σημερινής ημερίδας. Μετά από 10 και πλέον χρόνια κρίσης, μάλλον κρίσεων διαδοχικών, οικονομικών, δημόσιας υγείας και λοιμών, σεισμών και καταποντισμών, έρχονται σήμερα επιχειρηματίες σε συνεργασία με το Επιμελητήριο να κάνουν μια ημερίδα και να αποδώσουν ή αν θέλετε να δώσουν στην κοινωνία, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε στο έπακρον, δηλαδή όταν λέω έπακρον και το τελευταίο γύρο. Τα δεύτερα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσω είναι σε όλους τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, τις Θεσσαλικές, για να μην πω συνολικά τις ελληνικές, που αντέξανε σε αυτό το πόλεμο, στις συμπληγάδες αυτές πέτρες, από τη μια μεριά ο διεθνής ανταγωνισμός, από την άλλη η οικονομική κρίση, και σήμερα ακόμα παράγουν, έχουν θέσεις εργασίας και μάλιστα για κάποιους επιχειρηματίες τις αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Να σημειωθεί ότι την ημερίδα διοργάνωσε η εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες ΑΕ, Σύμβουλοι Ανάπτυξης, συνεργασία με την Ελλάς Μπακ στο Επιμελητήριο της πόλης. Ξεκινούν οι αιτήσεις για την κατασκήνωση στην πόλη της Λάρισας από τη Δημοτική Αρχή με μια σειρά δράσεων για τα παιδιά. Την δυναμική επιστροφή του προγράμματος κατασκήνωση στην πόλη παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Την επιστροφή του προγράμματος κατασκήνωση στην πόλη παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί με σειρά δράσεων από 27 Ιουνίου έως και 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 23 Μαΐου έως και 10 Ιουνίου. Ένα απόλυτα πετυχημένο πρόγραμμα του Δήμου με το όνομα κατασκήνωση στην πόλη, γνωστό σε όλους τους συμπολίτες, ξαναβρίσκει πάλι την περίοδο της εφαρμογής του. Λειτουργήσε και τα προηγούμενα χρόνια με πάρα πολλούς περιορισμούς μέσα στην πανδημία. Επιστρέφουμε δυναμικά και επιστρέφουμε σε μια περίοδο καλοκαιρινή για να βοηθήσουμε τα παιδιά της πόλης
και τις οικογένειες που είναι υποχρεωμένες για διάφορους λόγους να μείνουν στην πόλη, μέσα από τις συνέργειες που αναπτύσσουμε και θα αναπτύξουμε και ακόμα περισσότερο με τους φορείς της πόλης. Δεν είναι πρόγραμμα απλά του Δήμου, είναι ένα πρόγραμμα της πόλης. Και αυτό που πραγματικά θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι δεκάδες φορείς της πόλης, το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, συστρατεύονται και συνδιαμορφώνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει από 27 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα είναι από 27 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η δεύτερη περίοδος από 18 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου και η τρίτη περίοδος από 7 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου. Η έδρα των δραστηριοτήτων προσδιορίζεται σε 9 διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά και του Δήμου γενικότερα. Θα υπάρχει στην περιοχή της Γιάννουλης ένα κέντρο, σε συνοικίες της πόλης, στο κέντρο. Η Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου τόνισε πως στην πόλη υπάρχει μια ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η κατασκήνωση στην πόλη, η οποία μοιάζει σαν ένα σχολείο δημοκρατίας και τέχνης, όχι απλά κατασκήνωση, έτσι όπως παρουσιάζεται με όλη αυτή την ποικιλία, για μας είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε το θέατρο όχι μόνο στο να δεις μια παράσταση σαν καταναλωτής, ας το βάλω έτσι εισαγωγικά, αλλά στο τι συμβαίνει μέσα σε ένα θέατρο. Είναι μια μηχανή, είναι μια φιλοσοφία, είναι ένας τρόπος που να βλέπεις τα πράγματα και γι' αυτό είμαστε παρόντες και πάντα θα δίνουμε το παρόν σε όλα αυτά. Από την πλευρά της Διευθύντρια Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων Σταύρου Μαξεβάνου τονίζω ότι η κατασκήνωση δεν σταμάτησε ούτε στην πανδημία από το 2015 που ξεκίνησε. Ψυχαγωγώντας τα παιδιά, μαθαίνουν κιόλα. Ξεκινάνε να τα έμφαση στην μάθηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κατασκήνωση και εν μέσω πανδημίας δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Λειτουργούσε από το 2015 που την ξεκινήσαμε. Όλα τα χρόνια με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ανάλογα με τις συνθήκες. Παράλληλα, σήμερα τη Δευτέρα ξεκινούν και υποβολές αιτήσεων από τους παιδικούς σταθμούς. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η χθεσινή, μια ημέρα ορόσημο για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Σε κλίμα συγκίνησης, τιμήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία Αλυσμών των Πατρίδων, στη συνοικία του Αβέροφ στη Λάρισα, η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, με δρόμενο που αναπαριστά την πορεία των ταγμάτων θανάτου και εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου. Αναμένα κεριά σχημάτισαν τον αριθμό 353.000 και το λατινικό γράμμα G στην κεντρική πλατεία της Λάρισας το βράδυ της Πέμπτης, με πρωτοβουλία από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Ομού Λάρισας στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων του ελληνισμού για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, η δικτύωση και ο συντονισμός των δράσεων, η αξιοποίηση των σχέσεων κάθε κοινότητας με τις άλλες κοινότητες, η συντονισμένη προσπάθεια πρόσβασης σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και άλλες ενέργειες. Η Λάρισα προφανώς θα ήταν μία από τις πρώτες πόλεις της χώρας, από τους πρώτους δήμους που θα εντάσσονταν σε ένα τέτοιο δίκτυο. Η πορεία των προηγούμενων ετών νομίζω ότι αυτό το εγγυώνταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν σίγουρα μια συγκινητική βραδιά. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο απαίτησαν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους προγόνους τους. Πλήθος πιστών συνέρευσε το απόγευμα του Σαββάτου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό για τον εορτασμό του Πουλιούχου της Λάρισας, του Αγίου Αχιλλείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Αχιλλείου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με θέμα «Ιστορική διαδρομή 15 αιώνων». Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσα και την άβουσα συνεργασία με την κίνηση πολιτών Λάρισα η πόλη μου στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της Μητροπόλεως Αγίου Αχιλλείου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσου Θεματουργού και Μυροβλήτου, διοργάνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης ειδική εκδήλωση εντός του Μητροπολιτικού Ναού με μιλητή τον γιατρό Νικόλαο Παθεοδόρου με θέμα «Ο Ιερός Ναός Αγίου Αχιλλείου». Ο Άγιος Αχιλλείος, ξέρουμε, η πρώτη του εκκλησία κτίστηκε γύρω στον 6ο αιώνα. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 15 αιώνες. Επί 15 αιώνες ο ναός του Αγίου Αχιλλείου υπήρχε πάντοτε εδώ στο λόφο της Ακρόπολης, αλλά δεν ήταν ούτε της ίδιας αρχιτεκτονικής μορφής, ούτε στο ίδιο σημείο, ούτε φυσικά και υπήρχαν
περίοδοι κατά τις οποίες ο ναός δεν λειτουργούσε καν. Το 1921 το Δημοτικό Πατριαρχείο κατέταξε στον χώρο των Αγίων τον Ιερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο του Πέμπτου. Τα πράγματα δεν ήταν αυτονόητα και ήταν και λίγο προκλητικά. Αυτόν που κρέμασε ο Σουλτάνος, στη φάση που ο τουρκικός εθνικισμός ήταν σε έξαρση, σε μια Κωνσταντινούπολη που έβραζε από τις τότε αλλεπάλληλες αποδηλώσεις και ίδες της αλλοδικρατίας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να ανακηρύσεις Άγιο, να αναγνωρίζεις την αγιότητα ενός ανθρώπου που συνέβαλε όσο πολύ στην αποδόμηση της Οθωμανικής, όσο λίγη μάλλον στην αποδόμηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατόπιν ακολούθησαν τα αποκαλυπτία της ειδικής αφιερωματικής πλάκας πάνω στον κύον όπως στηρίζονταν η παλιά Αγία Τράπεζα του Αγίου Αχιλλείου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε το μέγα εισπερινό από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Βόλο, εν ώψη της μεγάλης αυριανής γιορτής των Αγίων, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.